Και να πάμε να παρακολουθήσουμε μία μητέρα, η οποία η αλήθεια είναι μας μίλησε χωρίς να ζητήσει αλλίωση της εικόνας της. Εμείς για λόγους προστασίας του ίδιου του παιδιού, αλλιώσαμε και την εικόνα της και την φωνή της, για να μην στοχοποιήσουμε το παιδί. Μιλάει στη Γεωργία τη Μακάκη για το πώς το παιδί της βίωσε τον σχολικό εκφοβισμό, που παρακαλώ ξεκίνησε από τα νηπιακά χρόνια, γιγαντώθηκε στο δημοτικό σχολείο και δείτε πώς μία μητέρα που είχε την δυνατότητα αλλά και την λογική να σκεφτεί με σοβαρότητα, βοήθησε το παιδί της έχοντας ως βασικούς αρρωγούς σε αυτήν την προσπάθεια τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς δημοτικού σχολείου στην Κρήτη. Πάμε να δούμε την μαρτυρία της μητέρας και αμέσως μετά θα τη σχολιάσουμε. Είναι απλά τραγικό. Ο φόβος όπως πάντα υπάρχει. Προσπαθούμε να προσέχουμε απλά. Για τους μαθητές θα έλεγα ότι εξαρτάται πολύ και από την οικογένεια. Εγώ ας πούμε το παιδί το μαθαίνω να μην χτυπάμε, να μην ενοχλούμε, να σεβόμαστε. Κι όμως υπάρχουν παιδιά που όντως χτυπάνε. Έχετε κάνει συζήτηση με το παιδί σας για τη σχολική βία? Βεβαίως, τα έχει περάσει το παιδί μου αυτά. Ευτυχώς. Έχει περάσει. Ναι. Από τον ήπιο. Είναι τρίτη τάξη, δηλαδή τα παιδιά, αυτά τα παιδιά που κάνουν αυτό, bullying, λένε στο παιδί ότι είσαι φοβιτσιάρης, πήγε να το πει στη δασκάλα ή στη μαμά σου και πρέπει να δουλεύουμε πολύ με τα παιδιά. Το παιδί σας πέσει bullying. Ναι. Αγόρι, κορίτσι. Αγόρι είναι. Είναι 8,5 χρονών. Και πέρσι, αλλά και όταν ήταν σε νηπιαγωγείο. Ήταν ότι δεν ήθελε να πάει σχολείο. Έκλαιγε δηλαδή συνέχεια και προσπαθούσα να μιλήσω ήρεμα, να μπορεί να μου εξηγήσει. Και μετά λέει, μαμά, με πειράζουν τα παιδιά, αλλά δεν μπορούσα να το πω γιατί θα με πούνε φοβισιάρι. Και τι του έλεγαν? Είσαι φοβισιάρης. Απλά το πειράζανε με λόγια, το σπρώκνανε, το σηκώνανε και να το αφήσουν κάτω. Και τι το συμβουλέψετε? Ότι πρέπει να το αναφέρει πάντα αυτό στη χειρία και στους γονείς. Πήγατε εσείς στο σχολείο? Βεβαίως. Συζήτησε? Ναι. Μετά από καιρό που μου το είχε πει το παιδί, δηλαδή συζήτησα με τη δασκάλα και με το διευθυντή, είναι υπέροχοι ανθρώποι και από τότε δεν έχω κανένα παράπονα. Το ξεπεράσει αυτό? Ναι, το ξεπέρασε. Είχε πάει χαρούμενες τώρα στο σχολείο, δηλαδή δεν κλαίει για να πάει, πηγαίνει με χαρά. Δείτε πόσο απλό είναι όταν μία μητέρα μπορεί να συμβουλέψει το παιδί της, αλλά πόσο σημαντικό είναι και το παιδί, ακόμα και σε αυτήν την ηλικία, κύριε Βγότζα, να μπορεί να μοιραστεί αυτήν την άσχημη εμπειρία, γιατί ένα παιδί που είναι 5 ή 6 ετών ή και 4, είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατανοήσει. Το παιδί στην αρχή, όπως μας είπε η μητέρα του, εξέφρασε αυτήν την δυσαρέσκεια και αυτόν τον φόβο με κλάμα. Δεν θέλω να πάω στο σχολείο. Εγώ αυτό που μένω από αυτή τη συνέντευξη είναι το τελευταίο που είπε αυτή η μητέρα. Πήγαμε στη δασκάλα που ήταν καλή και το έλυσε το πρόβλημα. Νομίζω ότι βάζει πραγματικά το ζήτημα στις πραγματικές του και σωστές τους διαστάσεις. Ναι, θα βοηθήσουμε ψυχίατροι, θα βοηθήσουμε κάποιους ψυχολόγοι, αλλά αν περιοριστούμε στο σχολείο χωρίς την ενδυνάμωση, αν θέλετε, την εξύψωση του ρόλου των δασκάλων και των καθηγητών, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Και εδώ επιτρέπει να πω και κάτι. Μιλάμε, παιδεία και υγεία είναι τα δύο βασικά αγαθά, τα οποία πρέπει, μιλάμε για τους γιατρούς που πια εγκαταλείπουν το ΕΣΥ. Δεν μπορώ να μην πω εδώ ότι για να ενδυναμώσουμε το ρόλο του δασκάλου, για να του ζητήσουμε παραπάνω εμπλοκή, όχι αδιαφορία, όχι φόβο, πέρα από την οικογένεια, πρέπει να τους αναδείξουμε το ρόλο τους. Θυμάμαι πριν από καιρό και σε μια αντιπολιτευόμενη εφημερίδα είχα διαβάσει, στην Καθημερινή θα το πω, το γράμμα ενός νέου δασκάλου. Λέει, κατάγουμε π.χ. από Μακεδονία, θα με στείλουν στην Κρήτη για 780 ευρώ. Δεν μπορεί να ζητάτε από το δάσκαλο που πληρώνεται 780 ευρώ και μάλιστα είναι και αναπληρωτής. Και μάλιστα ένα πολύ κακό σύστημα γραφειοκρατικό του λέει κάθε χρόνο θα παίρνεις και ένα χαρτί από ψυχίατρο σε καλά. Mm-hmm. Ενώ ο μόνιμος δεν μπαίνει. Δηλαδή έχουμε ένα σύστημα εντελώς παλαβό. Άρα πρέπει να δούμε λίγο και την υλική βάση, που η υλική βάση είναι δάσκαλοι και καθηγητές που να πληρώνονται καλύτερα με μόνιμες θέσεις, έτσι. Και βέβαια τότε να τους ζητήσουμε σε αυτό το ρόλο
ότι δεν είναι πια δημόσιοι υπάλληλοι, είναι δημόσιοι λειτουργοί, δεν είναι μόνο μεταφορά κάποιας γνώσης, είναι κυρίως παιδαγωγοί. Και εδώ υπάρχουν πολλοί άνθρωποι να τους βοηθήσουν σε αυτό το ρόλο, αλλά οι ίδιοι πρέπει να πιστέψουν, αφού και εμείς σαν κοινωνία τους στηρίξουμε, ότι είναι ο κύριος ρόλος. Δηλαδή, ο δάσκαλος, αυτό που είπε αυτή η κυρία, και ο καθηγητής πρέπει να είναι, να το πω έτσι απλά, το αφεντικό στο σχολείο. Όχι ο γονιός που λέει το παιδί μου είναι καλό. Όχι ο γονιός που ζητάει παραπάνω βαθμούς. Mm-hmm. Τα έχουμε δει αυτά. Έτσι. Ή όχι, θα σας πω ένα φοβερό πράγμα που έστρα πέρσι εδώ στο Ηράκλειο, όπου γονιός μετά από διαμαρτυρία του γιού του, μικρού παιδιού, mm-hmm. τρίτη γυμνασίου, ότι ο καθηγητής, ξέρω, τον έπιασε από τα αυτή, πήγε και χτύπησε το δάσκαλο, τον καθηγητή, που κατέρευε καθηγητή στο νοσοκομείο. Και ξέρετε τι έκανε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Πήρε στις αποστάσεις. Όχι στη βία. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Αυτή η σχέση πρέπει να είναι αλλάξει. Είναι πολλά αυτά τα περιστατικά, κύριε καθηγητά, δυστυχώς. Θέλω πολύ σύντομο σχόλιο, κυρία Μπάστα. Τι μπορεί να συμβεί αν στην συγκεκριμένη περίπτωση η μαμά δεν μοιραζόταν το πρόβλημα με τον δάσκαλο για να παρέμβει και τι θα συνέβαινε αν το ίδιο το παιδί περνούσαν αρκετά χρόνια για να μοιραστεί αυτή την εμπειρία, γιατί η πλειοψηφία αυτών των περιστατικών, τα παιδιά ακολουθούν μια διαδικασία ενός εφιάλτη που όταν φτάσει πλέον στο απόγειο μιλάνε. Αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Καταρχήν, όπως είπε η μαμά, πολύ εύστοχα, ένα μικρό παιδί είναι πολύ δύσκολο να πάει και να πει κατευθείαν ότι ξέρεις τα παιδιά στο σχολείο με κοροϊδεύουν. Συχνά υπάρχει μια συμπτώματα, ότι μπορεί να είναι η κοιλιά μου, μπορεί να είναι το κεφάλι μου, δεν θέλω να πάω στο σχολείο, δεν μπορώ, είμαι κουρασμένος, νιστάζω κτλ. Δηλαδή, γιατί, όχι μόνο γιατί δεν θέλουν, αλλά δεν το καταλαβαίνουν και τα ίδια τι ακριβώς τους δημιουργεί όλη αυτή τη δυσαρέσκεια στο σχολικό περιβάλλον. Άρα αυτό είναι το ένα, ότι οι γονείς πρέπει να έχουν τις κεραίες τους ανοιχτές, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιληφθούν τέτοιου είδους σημεία και να επιμείνουν και να ρωτήσουν τα παιδιά τους. Το άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ σύνηθες, είναι ότι τα παιδιά που υφίστανται οποιοδήποτε μορφής bullying στο σχολείο δεν τολμούν να μιλήσουν στους γονείς τους, γιατί τους απειλούν τα άλλα παιδιά ότι αν πας και το πεις στη μαμά σου, θα σε πω φοβητσιάρη ή θα σου κάνω κακό ή θα κάνω κακό στην οικογένειά σου, στο σπίτι σου κτλ. Σε μεγαλύτερες ηλικίες. Άρα υπάρχει και η απειλή. Έτσι, η βία μπορεί να υπάρχει για χρόνια, να μην βγαίνει στην επιφάνεια, τα παιδιά να αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα από ήπια ψυχολογικά, από μαθησιακά θέματα, γιατί αν κάποιο παιδί αποφεύγει το σχολείο, δεν έχει όρεξη να πηγαίνει, δεν έχει όρεξη να συμμετέχει στην διαδικασία, δεν έχει όρεξη να διαβάσει, άρα αρχίζει σιγά σιγά και αποσύρεται. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί και τα ίδια να καταλήξουν στο να μπουν σε κάποια συμμορία παιδιών, έτσι ώστε να ενταχθούν κάπου και να αισθανθούν ότι ανήκουν και δεν γίνονται το περίγελο των άλλων παιδιών. Άρα υπάρχουν διάφοροι δρόμοι. Συχνά η πορεία είναι μακροχρόνια και μπορεί να έρθει στην επιφάνεια μετά από χρόνια και ενώ το παιδί έχει πάθει διάφορες πολύ πιο σοβαρές ζημίες πλέον, που μπορεί να είναι πιο σοβαρά ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα ή να έχει υποπέσει σε διάφορες παραβατικές συμπεριφορές, σε βάρος άλλων παιδιών, να έχει μπλέξει με διάφορα άλλα θέματα, με ουσίες κτλ. Μάλιστα. Κύριε Παπακοσταντή, πότε φτάνει ένα σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας στην αστυνομία και πώς φτάνει ένα τέτοιο? Καταρχήν, αν είναι μεταξύ ανηλίκων, είπαμε κάτω των 10 ετών, δεν μπορεί να έχει ποινικές συνέπειες. Mm-hmm. Ποινικές συνέπειες μπορεί να έχουν οι γονείς όμως για παραμέληση των ανηλίκων που ασκούν βία και ασκούν bullying σε άλλα παιδιά. Από εκεί και πέρα, μιλάμε για από 10 έτη και πάνω, κυρίως στην προεφηβική και εφηβική ηλικία. Υπάρχουν ποινικές ευθύνες όταν συμβαίνουν συγκεκριμένες πράξεις. Δηλαδή, αν ένα παιδί υφίσταται σωματική βία, που δυστυχώς τώρα τελευταία έχουμε δει πολλά περιστατικά, κυρίως μέσα από το TikTok, που τα ίδια τα παιδιά τραβάνε, και είναι και αυτός ίσως ένας λόγος που θα πρέπει να εξετάσουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το είπε ο κύριος Γόντζας πριν, θεωρώ ότι όλες αυτές οι περιπτώσεις είναι συμπτώματα. Είναι συμπτώματα που προέρχονται από αιτίες πολυπαραγοντικές, που μπορεί να παίζει ρόλο η οικογένεια, μπορεί να παίζει ρόλο η κακή σχέση γονέα με καθηγητές ή δασκάλους, η κακή σχέση γενικότερα με το κοινωνικό περιβάλλον των γονιών ή του παιδιού. Και αυτό που βλέπουμε επίσης τελευταία είναι ότι το bullying, για παράδειγμα,
δεν είχε απασχολήσει την ελληνική κοινωνία μέχρι πριν λίγα χρόνια. Και ως όρος ήταν άγνωστος. Ακριβώς. Ήταν η καζούρα που είπε ο κύριος Γόντζας, θεωρούνταν λίγο πολύ φυσιολογικό. Γι' αυτό θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να πούμε αν τα πράγματα τώρα χειροτερεύουν ή ήταν καλύτερα, είναι καλύτερα ή χειρότερα πριν το 1990, ας πούμε, ή το 1980. Γιατί απλά δεν υπήρχε καταγραφή. Ακριβώς. Και επίσης έχουμε, το καλό είναι ότι έχουμε ευαισθητοποιηθεί, κυρίως μετά την υπόθεση για Κουμάκη, αρχίσαμε στην Ελλάδα να συζητάμε για bullying. Νομίζω ότι τηλεοπτικά στην Ελλάδα ο όρος bullying ακούστηκε από αυτή την υπόθεση. Και από εκεί και πέρα τώρα δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία. Τα προβλήματα είναι υποχρεωμένοι να τα λύσουν οι εκπαιδευτικοί. Υπάρχει ειδική πλατφόρμα πια όπου μπορεί να καταγγέλλεται ανώνυμα κάποιος ο οποίος υφίσταται bullying είτε από το γονιό είτε από το ίδιο το παιδί. Και υποτίθεται μέσα από την πλατφόρμα ενημερώνεται ο σύμβουλος σχολικής ζωής, ο οποίος εκεί είναι ένα θέμα τώρα, είναι καθηγητής, έχει διδακτικό έργο, αλλά ταυτόχρονα αναλαμβάνει και το να είναι σύμβουλος. Τώρα πότε θα τα προλάβει όλα, κανείς δεν ξέρει. Σε συνεργασία είτε με το διευθυντή στα δημοτικά, νομίζω είναι ο διευθυντής αρμόδιος μαζί με ένα δάσκαλο, αλλά και στα γυμνάσια, ο σύμβουλος σχολικής ζωής, που είναι ένας καθηγητής, μαζί με το διευθυντή. Ειδικά αυτός ο καθηγητής που θεωρείται σύμβουλος της σχολικής ζωής και επικοινωνίας με γονείς και διαχείρισης κρίσεων, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, που όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει ένα πρόσωπο. Mm-hmm. Εκεί τώρα ίσως χρειάζονται νέοι θεσμοί, να το δούμε λίγο περισσότερο, κυρίως να δούμε ποιος είναι ο ρόλος των κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία, ποιος είναι ο ρόλος των ψυχολόγων στα σχολεία και πώς μπορεί να λειτουργήσουν προληπτικά απέναντι σε αυτό. Βέβαια, πάντα ο καθοριστικός ρόλος, κατά τη γνώμη μου, είναι ο ρόλος των γονιών. Μάλιστα. Κύριε Μακράκη, νομίζω ότι ο κύριος Γόντζας περιέγραψε πολύ ρεαλιστικά την σημερινή εικόνα, κυρίως δασκάλων νεότερης γενιάς και κυρίως αναπληρωτών, που βιώνουν αυτή την εμπειρία κάθε χρόνο που με μια βαλίτσα στο χέρι πρέπει να πάνε από το ένα σχολείο στο άλλο και κάποιες φορές να παίξουν και ρόλο ψυχολόγου. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η εικόνα από τη δική σας εμπειρία στο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών στο Ηράκλειο, στα σχολεία του Ηρακλείου. Όσον αφορά περιστατικά. Διαχειρίζεστε τέτοια περιστατικά? Προφανώς διαχειριζόμαστε τέτοια περιστατικά. Να πω ότι χρονικά νομίζω το σημείο καμπής στην αλλαγή συμπεριφοράς γονέων καταρχάς. Δηλαδή, συγγνώμη, σας διακόπτω. Ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τη λύση του προβλήματος την έδωσαν ουσιαστικά οι εκπαιδευτικοί. Ναι, ναι. Να ξεκινήσω από αυτό. Ότι όταν υπάρχει, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να υπάρχει στο τρίπτυχο γονέας εκπαιδευτικός μαθητής σχέση εμπιστοσύνης και να υπάρχει μια συνεργασία. Αν υπάρχει πνεύμα συνεργασίας μεταξύ αυτού του τρίπτυχου, γιατί ανάλογα για την ηλικιακή ομάδα, προφανώς και τα παιδιά από γυμνάσιο και λύκειο μπορούν να έχουν διαφορετική τρόπο σκέψης, πιο μεγαλύτερη κριτική σκέψη και να αντιμετωπίζουν διαφορετικά τα πράγματα από τα παιδιά μικρότερης ηλικίας. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτή η συνεργασία των τριών μελών της σχολικής κοινότητας. Το δεύτερο είναι ότι το σημείο καμπής, έλεγα προηγουμένως, ότι όσον αφορά στον τρόπο αντιμετώπισης της οικογένειας απέναντι στο σχολείο, νομίζω ξεκίνησε από τα χρόνια των μνημονίων, όπου υπήρχε ένας μεγάλος κοινωνικός αυτοματισμός, πάρα πολλά συσσωρευμένα προβλήματα οικονομικά και κοινωνικά, και νομίζουμε και θεωρούμε ότι εκεί, ενώ υπήρχε προφανώς και όπως είπαμε και προηγουμένως πάντοτε υπήρχαν προβλήματα, παρεμβατικότητα, κακοποιητικές συμπεριφορές, νομίζουμε ότι εκεί, χρόνο με το χρόνο, βλέπουμε ότι αυξάνονται. Αυξάνεται και όσον αφορά τα κρούσματα δυσχολικής βίας, αλλά και η διαφορετική αντιμετώπιση που έχει και η ίδια οικογένεια και οι γονείς απέναντι στο σχολείο. Πάντως θέλω να σας πω κάτι, κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες, εφήβους. Έχουμε δει και εδώ στην Κρήτη περιστατικά που έχουν διοχετευτεί στο διαδίκτυο, ακόμα και σε προσωπικούς λογαριασμούς ανήλικων εφήβων, με βία, δηλαδή με ξύλο, με τη μορφή πλάκας, αυτό που είπε νωρίτερα ο κ. Γουάντζας. Νομίζω ότι ακόμα και σήμερα, κυρίως οι έφηβοι δεν αντιλαμβάνονται τι ακριβώς είναι βία και πώς χαρακτηρίζεται η βία. Σωστό, και απλά να προσθέσω στο το δεύτερο σημείο καμπής, νομίζω, και που έχουμε αύξηση πάλι περιστατικών και της ποιότητας της βίας, είναι η περίοδος του COVID. Δηλαδή, η περίοδος όπου τα παιδιά κλείστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα, υπήρξε κοινωνική αποστασιοποίηση, υπήρχε μια ολιστική παραίτηση από πάρα πολλά πράγματα, ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, συμπεριφοράς κλπ. Που αυτά νομίζω επηρέασε αρνητικά τα παιδιά. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και τη διαχείριση τέτοιων
περιστατικών ενδοσχολικής βίας ή κακοποίησης ή παραμέλησης στο σπίτι, νομίζω ότι ο εκπαιδευτικός έχει την κύρια ευθύνη και νομίζω ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά στα σχολεία. Δηλαδή, στη σημερινή συγκυρία, ο εκπαιδευτικός πέρα από το γνωστικό έργο γνωρίζει ότι έχει ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό ρόλο να επιτελέσει. Αυτό είναι στην ευσυνείδητη στάση του εκπαιδευτικού. Από την άλλη μεριά, θα συμφωνήσουμε με τον κύριο Παπακοσταντή ότι υπάρχουν και πρέπει να δημιουργηθούν νέοι θεσμοί αντιμετώπισης σχολικής βίας. Δηλαδή, όπως παρουσίασε προηγουμένως για την πλατφόρμα, ότι ο διευθυντής του σχολείου με δύο εκπαιδευτικούς που ταυτόχρονα έχουν και διδακτικό έργο να αντιμετωπίσουν ζητήματα διαχείρισης στην ολότητά τους, δεν μπορούν να το κάνουν. Γι' αυτό, αν θέλετε, εμείς θεωρούμε ότι στο σημερινό σχολείο οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι ψυχολόγοι έχουν ρόλο να επιτελέσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Απλά και εδώ η πολιτεία φέρεται πάλι αποσπασματικά. Δηλαδή, προσλαμβάνονται ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία με κάποια συγκεκριμένα προγράμματα, όπως και αναπληρωτές, δηλαδή συμβασιούχοι. Κατά τον Νοέμβρη μήνα, η πλειονότητα αυτών πηγαίνουν σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες. Δηλαδή, ένας ψυχολόγος δεν πηγαίνει σε μία σχολική μονάδα. Πηγαίνει σε πέντε. Κάθε μέρα έχει άλλο σχολείο, τη εβδομαδιαίως. Επομένως, μόνο να δει από τον Νοέμβρη και μετά τους μαθητές, να τους πάρει συνέντευξη με τις οικογένειες κλπ., χάνεται πολύτιμος χρόνος, οπότε δεν γίνεται ουσιαστικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, στα πλαίσια της ενός διαλόγου, αν το επιτρέπετε, κύριε Δασκαλάκη, θα συμφωνήσω για αυτό που είπατε για την οικονομική κρίση και την. Αλλά θα πρέπει να δεχτούμε, θα κοινωνιολογήσω κι εγώ λιγάκι, ότι η ελληνική οικογένεια του 2024, του 20, δεν είναι αυτή που ήταν το 60, το 70, το 80. Θα μας το πει αυτό και η κυρία Μπάστα. Τα περισσότερα παιδιά που βλέπουμε εμείς προέρχονται από οικογένειες που έχουν πολλά προβλήματα. Διάβαζε μια στατιστική. 10.000 διαζύγια στην Ελλάδα, τα 1.900 είναι στα δικαστήρια. Η αντιπαλότητα υπάρχει, το μίσος, όλα αυτά βγαίνουν πάνω στο παιδί. Έχει αλλάξει η Ελλάδα. Έχει αλλάξει η οικογένεια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έτσι είναι η ζωή. Έτσι. Άρα και μετά το COVID έχουμε προβλήματα υγείας και μετά την οικονομική κρίση. Άρα δεν είναι το σημείο καμπής. Το σημείο καμπής είναι εδώ και πολλά χρόνια αυτές οι μικρές αλλαγές, οι μεγάλες αλλαγές που γίνονται έτσι σε αυτό που λέμε ελληνική οικογένεια που οδηγεί σε αυτό. Το άλλο που είναι, εγώ σαν ψυχίατρος αλλήμον δεν θα αρνηθώ την σημασία των ψυχιάτρων, των ψυχολόγων κτλ. Αλλά έτσι για να κλείσω σύντομα, ένας πολύ καλός φίλος, ψυχίατρος, παιδοψυχίατρος και ψυχαναλυτής, ο Νίκος Σιδέρης, γνωστός από τα χρόνια τα φοιτητικά και του Πολυτεχνείου και δεν είναι συντηρητικός άνθρωπος, έγραψε ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Τα παιδιά λέει δεν θέλουν ψυχολόγο, θέλουν γονείς. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Θα το παραφράσω. Τα παιδιά στο σχολείο θέλουν τον ψυχολόγο, αλλά κυρίως θέλουν τους δασκάλους. Και θα επιμείνω σε αυτό. Ο ρόλος του δασκάλου και του καθηγητού δεν μπορεί να είναι ούτε της αδιαφορίας, ούτε του φόβου. Τα έχω συναντήσει και τα δύο, γιατί μιλάω με δασκάλους, έρχονται σε εμάς. Είμαι υπεύθυνος της κινητής μονάδας και κινούμε στην ενδοχώρα. Σε όλη την ενδοχώρα του Ηρακλείου, 120.000. Θα δούμε και σημαντικά στοιχεία στην πορεία. Ξέρετε, βρίσκω και τα δύο φαινόμενα. Δηλαδή, ο ψυχολόγος από μόνος του δεν θα λύσει το πρόβλημα. Δηλαδή, το πάμε λίγο παραπέρα. Ενισχυτικά πιστεύω ότι θα λειτουργήσει. Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται ο ψυχολόγος, χρειάζεται και ο ψυχίατρος. Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται και η αστυνομία. Αλλά δεν θα είναι αυτοί οι κύριοι μοχλοί. Ο κύριος μοχλός μέσα στο σχολείο, σε αυτές τις ηλικίες, είναι εκπαιδευτική. Να πω για τους εκπαιδευτικούς που είπατε, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τους αναπληρωτές και για τα σχολεία που στελεχώνονται. Υπάρχουν σχολεία, γνωρίζετε κύριε Δασκαλάκη, το έχετε αναδείξει πολλές φορές τα προβλήματα που υπάρχουν στην εκπαίδευση, ότι έχουμε σχολικές μονάδες στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου και στην περιφέρεια Κρήτης, όπου το προσωπικό, το διδακτικό αλλάζει άρδιν κάθε σχολικό έτος. Δηλαδή έχουμε σχολεία και μεγάλα σχολεία, επειδή είναι αναπληρωτές όλοι. Κάθονται να. Προφανώς είναι και η διαδικασία των τοποθετήσεων κλπ. Οπόμενος μπορεί να αλλάξει όλο το προσωπικό σε ένα σχολικό έτος. Έτσι, από άρα σχολικό έτος σε σχολικό έτος. Όλη η διαδικασία πάει από την αρχή. Από την αρχή. Ακριβώς. Μια που κάνουμε διάλογο, αν μου επιτρέψετε. Βεβαίως. Δεν είναι όλα τα περιστατικά που έχουν να κάνουν με τη βία ψυχιατρικής φύσεως ή ακόμα και ψυχολογικής έντασης των παιδιών. Δηλαδή, μιλάμε ότι εκεί υπάρχουν προβλήματα με την οικογένεια. Τα παιδιά βλέπουν βία στην οικογένεια. Βλέπουν βία στο διαδίκτυο, βλέπουν βία στην κοινωνία.
αρχίζει και επικρατεί η αρχή. Ακούνε βία στη μουσική, rap, trap, φοβερό πρόβλημα. Και ταυτόχρονα υιοθετούν μια συμπεριφορά που τους προτρέπει όλη η κοινωνία προς τα εκεί. Είσαι μόνος, τα καταφέρνεις μόνος εναντίον όλων. Και πάλεψέ το και μην αφήσεις κανένα, μην κάνεις μοιράνεις. Είναι δηλαδή και θέμα αξιακό τελικά και το πώς λειτουργεί. Όλα αυτά δεν φτάνει να τα λύσει μια παρέμβαση. Δηλαδή, σωστά είπε ο κ. Βότζας, το να γεμίσουμε ψυχολόγους δεν θα λύσουν μόνο αυτό το πρόβλημα. Χρειάζεται και η συνεργασία των δασκάλων και των καθηγητών. Χρειάζεται η συνεργασία των γονέων. Χρειάζεται βελτίωση των συνθήκων της οικογένειας. Θα έλεγα ότι χρειάζεται ακόμα και βελτίωση της γνώσης των γονέων. Διότι κανείς δεν γεννιέται γονιός με πτυχίο. Μαθαίνει στην πορεία. Όλα αυτά βέβαια χρειάζεται μια συντονισμένη, θα έλεγα, παρέμβαση πολιτική και κοινωνική. Δηλαδή να δούμε και τελικά τις προτεραιότητές μας. Θα κάνω μια παρατήρηση και συγγνώμη αν μακρηγορώ. Υπάρχουν πολύ περισσότερα θύματα π.χ. από τροχαία από ότι υπάρχουν θύματα βίας μεταξύ των νέων. Όμως συζητάμε πολύ περισσότερο τη βία μεταξύ των νέων και όχι από τροχαία, γιατί ίσως το έχουμε αποδεχτεί. Έχουμε θεωρήσει ότι αυτό είναι δεδομένο, δεν αλλάζει και απλά, αυτό είναι λάθος. Θα διαφωνήσω λίγο όσον αφορά δηλαδή τις προτεραιότητες που βάζουμε σε κοινωνία. Μπορούμε να τα μετρήσουμε. Δηλαδή τους νεκρούς και τους βαριά τραυματίες μπορούμε να τους μετρήσουμε, γιατί είναι περιστατικά που καταγράφονται. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς που βλέπουμε και θα δούμε και στην πορεία. Είναι οι αριθμοί που βγαίνουν στη δημοσιότητα. Ναι, είναι πολύ χειρότερο το πρόβλημα. Συνήθως με βάση τη στατιστική αυτό. Είναι τρεις φορές πάνω αυτοί που είναι πίσω και δεν μιλάνε. Και θα σας θυμίσω και κλείνω με αυτό το περιστατικό με τα ανήλικα παιδιά και τον προπονητή στο Ρέθυμνο. Ήταν 35 καταγγελίες. Νομίζω ότι ήταν πολύ περισσότερα προφανώς τα περιστατικά. Για έναν καθηγητή, για έναν δάσκαλο που έκανε αυτή τη δουλειά 15 χρόνια. Ένα θέμα, για παράδειγμα, βίας είναι ο ρόλος, το συζητήσαμε και πριν με τον Γιώργο Βότζα, των αθλητικών ομάδων. Κατά πόσο όλοι λέμε ότι προάγουν την ευγενή άμυλα, αλλά τελικά κατά πόσο γίνεται αυτό. Έχω δει γονιό σε κολυμβητικούς αγώνες να συμπεριφέρεται βίαια στο παιδί του γιατί δεν ήρθε πρώτο. Δηλαδή, είναι περιστατικά που έχουν καταγραφεί και μπροστά στον τελευταίο καφακό. Λοιπόν.